Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Kiki Crochet. Σήμερα θα μάθουμε να πλέκουμε μαζί βήμα-βήμα σάλι με την πλέξη ανάποδα τρίγωνα. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και το νήμα που θα χρησιμοποιήσω είναι το Alizé Angora Gold και πλέκουμε βελονάκι νούμερο 4. Θα ξεκινήσω με τον μαγικό μου κύκλο. Αν δεν μπορείτε να κάνετε το μαγικό κύκλο, μπορείτε να ξεκινήσετε με 4 αλυσίδες και να πλέξετε βουβό στην πρώτη αλυσίδα και να δημιουργήσετε ένα δαχτυλίδι. Και μέσα σε αυτό το δαχτυλίδι θα πλέξετε τα ίδια που θα πλέξω κι εγώ στο κέντρο του μαγικού μου κύκλου. Για να ξεκινήσω τον μαγικό κύκλο, πιάνω την κλωστή και την τυλίγω μία φορά γύρω από τα δύο μου δάχτυλα και τη φέρνω πάνω αριστερά. Βάζω το βελονάκι μου κάτω από τη δεξιά κλωστή, πάνω από την αριστερή και την τραβάω από κάτω. Γυρνάω το βελονάκι μου μία φορά γύρω-γύρω για να δημιουργηθεί μία θηλιά. Πιάνω την αριστερή κλωστή και την περνάω μέσα στη θηλιά. Έχοντας κάνει αυτό, έχω πλέξει την πρώτη αλυσίδα. Πάω να πλέξω δύο αλυσίδες ακόμα. Μία, δύο. Και οι τρεις αυτές αλυσίδες αντιστοιχούν στο πρώτο μου ποδαράκι. Θα πάω και θα πλέξω δύο ακόμα ποδαράκια στο κέντρο του μαγικού μου κύκλου. Ένα και άλλο ένα στο κέντρο του μαγικού μου κύκλου. Δύο. Οπότε έχω πλέξει δύο ποδαράκια. Μαζί με τις τρεις αλυσίδες που έπλεξα στην αρχή, έχω ξεκινήσει με συνολικά τρία ποδαράκια. Πιάνω την κλωστή με την οποία ξεκίνησα το μαγικό μου κύκλο και την τραβάω για να σφίξει. Θα πλέξω τώρα τρεις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις. Οι οποίες τρεις αυτές αλυσίδες αντιστοιχούν σε ένα ποδαράκι. Πάντα όταν πλέκουμε τρεις αλυσίδες, αντιστοιχούν σε ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή και γυρνάω το πλεκτό. Μέσα στο πρώτο ποδαράκι εδώ πέρα, θα βάλω το βελονάκι μου και θα πλέξω δύο ακόμα ποδαράκια. Μαζί με τις τρεις αλυσίδες, θα έχω τρία ποδαράκια μέσα στον πρώτο πόντο. Ένα και άλλο ένα ποδαράκι μέσα στον ίδιο πόντο. 2. Ένα ποδαράκι μέσα στον επόμενο πόντο, στο επόμενο ποδαράκι. Και τρία ποδαράκια μέσα στο τελευταίο ποδαράκι της σειράς, που είναι οι τρεις αλυσίδες που ξεκίνησα στο κέντρο του μαγικού μου κύκλου. Οπότε μετρώντας από κάτω, βάζω το βελονάκι μέσα στην τρίτη αλυσίδα που είναι το τελευταίο ποδαράκι και θα πλέξω τρία ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Ένα, στον ίδιο πόντο. Δύο, στον ίδιο πόντο. Τρία. Και μόλις ολοκληρώσαμε την δεύτερη σειρά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την τρίτη σειρά, όπου θα ξεκινήσω πάλι με τρεις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις. Και γυρνάω το πλεκτό μου. Στο πρώτο ποδαράκι θα πλέξω δύο ποδαράκια ακόμα. Μαζί με τις τρεις αλυσίδες θα είναι σαν να έχω τρία ποδαράκια μέσα στον πρώτο πόντο. Στο πρώτο λοιπόν ποδαράκι πλέκω δύο ποδαράκια. Ένα στον ίδιο πόντο. Δύο. Θα πλέξω από ένα ποδαράκι στους μεσαίους πέντε πόντους. Ένα, στον επόμενο πόντο. Δύο, στον επόμενο. Τρία, στον επόμενο. Τέσσερα, στον επόμενο πόντο. Πέντε. Και πολύ μεγάλη προσοχή για να μην χάνουμε τον τελευταίο πόντο. Βλέπουμε ότι έχω πλέξει τα πέντε μου ποδαράκια στη μέση και φαίνεται σαν έχω τελειώσει τη σειρά. Όμως έχουμε τις τρεις αλυσίδες, το ποδαράκι που ξεκίνησε την προηγούμενη σειρά. Πολύ μεγάλη προσοχή να μην χάνουμε αυτό τον πόντο, γιατί αν τον χάνουμε δεν θα βγει το σχέδιο σωστά. Μέσα λοιπόν στο τελευταίο πόντο που είναι οι τρεις αλυσίδες, μετρώντας από κάτω, βάζω το βελονάκι μου στην τρίτη αλυσίδα και θα πλέξω
3 ποδαράκια μέσα στο τελευταίο ποδαράκι της σειράς. Ένα. Δύο. Στον ίδιο πόντο. Τρία. Το πρώτο μας τρίγωνο έχει ολοκληρωθεί. Έχουμε τελειώσει την τρίτη σειρά και έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ανάποδο τρίγωνο. Τώρα, από την τέταρτη σειρά θα ξεκινήσουν να δημιουργούνται οι επαναλήψεις. Οπότε η τέταρτη σειρά είναι η πρώτη σειρά επαναλήψεων. Θα ξεκινήσω με τρεις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις. Και θα γυρίσω το πλεκτό μου. Μέσα στον πρώτο πόντο, στο πρώτο ποδαράκι, θα πλέξω δύο ακόμα ποδαράκια. Ένα. Δύο. Που είναι το ίδιο σαν να έχω ξεκινήσει με τρία ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Θα πλέξω πέντε αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Αλλά πολύ μεγάλη προσοχή, δεν θα αφήσω πέντε πόντους όπως αφήνω στην ίσια πλέξη. Και αυτό γίνεται μόνο εδώ στην αρχή. Επειδή χρησιμοποιώ το πρώτο ποδαράκι, θα πλέξω μέσα στον πέμπτο πόντο. Θα αφήσω μόνο τέσσερις πόντους άπλεκτους. Οπότε, έχω πλέξει πέντε αλυσίδες και θα αφήσω έναν, δύο, τρεις, τέσσερις πόντους. Θα βάλω το βελονάκι μου στον πέμπτο και θα πλέξω ένα άριχτο. Θα πλέξω πάλι πέντε αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Παίρνω κλωστή. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στο τελευταίο ποδαράκι της σειράς που είναι οι τρεις αλυσίδες και θα πλέξω τρία ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Ένα, στον ίδιο πόντο. Δύο, στον ίδιο πόντο. Τρία. Οπότε έτσι φαίνεται η τέταρτη σειρά που είναι και η πρώτη σειρά επαναλήψεων. Θα πλέξω τρεις αλυσίδες. Μία, δύο, τρεις. Ξεκινάμε την πέμπτη σειρά και γυρνάμε το πλεκτό μας. Θα βάλω το βελονάκι μέσα στο πρώτο ποδαράκι και θα πλέξω δύο ακόμα ποδαράκια. Ένα, στον ίδιο πόντο. Δύο. Οπότε είναι σαν να έχω πλέξει τρία ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Ένα ποδαράκι στο δεύτερο ποδαράκι και τρία ποδαράκια μέσα στο τρίτο ποδαράκι. Ένα, στον ίδιο πόντο. Δύο, στον ίδιο πόντο. Τρία. Θα πλέξω τρεις αλυσίδες στον αέρα. Μία, δύο, τρεις. Παίρνω κλωστή και θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στο άριχτο που έπλεξα στην προηγούμενη σειρά και θα πλέξω ένα ποδαράκι. Θα πλέξω πάλι τρεις αλυσίδες στον αέρα και θα βάλω το βελονάκι μου στο πρώτο από τα τρία ποδαράκια και θα πλέξω τρία ποδαράκια, ένα ποδαράκι στο δεύτερο, τρία ποδαράκια στο τρίτο. Οπότε στο πρώτο ποδαράκι πλέκω τρία ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Ένα. Δύο. Τρία. Στο δεύτερο ποδαράκι θα πλέξω ένα ποδαράκι και στο τρίτο ποδαράκι που είναι οι τρεις αλυσίδες θα πλέξω τρία ποδαράκια για να ολοκληρώσω τη σειρά. Ένα, στον ίδιο πόντο. Δύο, στον ίδιο πόντο. Τρία. Και αυτή ήταν η πέμπτη σειρά. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την έκτη σειρά που είναι και η τελευταία σειρά επαναλήψεων. Θα ξεκινήσω με τρεις αλυσίδες, μία, δύο, τρεις και γυρνάω το πλεκτό μου. Στο πρώτο ποδαράκι θα πλέξω δύο ακόμα ποδαράκια στον ίδιο πόντο, οπότε θα είναι σαν να έχω πλέξει τρία ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Από ένα ποδαράκι στους μεσαίους πέντε και τρία ποδαράκια στο τελευταίο ποδαράκι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δύο ακόμα ποδαράκια μέσα στο πρώτο ποδαράκι της σειράς. Από ένα ποδαράκι στους μεσαίους 5 πόντους. Ένα στον επόμενο. Δύο στον επόμενο. Τρία στον επόμενο. Τέσσερα στον επόμενο. Πέντε και στο τελευταίο ποδαράκι 3 ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Ένα.
2, 3. Θα πλέξω μία αλυσίδα στον αέρα και θα περάσω κατευθείαν απέναντι στο επόμενο τρίγωνο και θα πλέξω 3 ποδαράκια στο πρώτο ποδαράκι, από ένα ποδαράκι στους μεσαίους 5 και 3 ποδαράκια στο τελευταίο ποδαράκι. Ξεκινάω από το πρώτο ποδαράκι να πλέξω 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Από ένα ποδαράκι στους επόμενους 5 πόντους. 1, 2, 3, 4, 5 και στο τελευταίο ποδαράκι που είναι οι 3 αλυσίδες βάζω το βελονάκι μου και θα πλέξω τα τελευταία 3 ποδαράκια της σειράς. 1, στον ίδιο πόντο. 2, στον ίδιο πόντο. 3. Ολοκληρώθηκε και η έκτη σειρά και είναι η τελευταία σειρά επαναλήψεων, οπότε επαναλαμβάνουμε τις σειρές 4, 5 και 6 για να δημιουργήσουμε το σάλι μας. Πάμε να ξεκινήσουμε πάλι να επαναλαμβάνουμε τα βήματα της σειράς νούμερο 4, όπου θα ξεκινήσω με 3 αλυσίδες, 1, 2, 3 και γυρνάω το πλεκτό μου. Μέσα στο πρώτο ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου και θα πλέξω 2 ακόμα ποδαράκια. 1, 2. Μαζί με τις 3 αλυσίδες που είναι το πρώτο μου ποδαράκι, έχω πλέξει 3 ποδαράκια στον πρώτο πόντο. 5 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5. Και τώρα τα βήματα που θα κάνω σε αυτό εδώ το τρίγωνο και σε αυτό εδώ το τρίγωνο θα τα ακολουθούμε πάντα όταν κάνουμε τις επαναλήψεις της σειράς νούμερο 4 και θα τα κάνουμε στο πρώτο και τελευταίο τρίγωνο της σειράς. Και αυτό επειδή χρησιμοποιούμε πόντους από το τρίγωνο επάνω. Σε όλα τα ενδιάμεσα τρίγωνα θα έχουμε όλους τους πόντους ελεύθερους για να ακολουθήσουμε το σχέδιο όπως θα δούμε στην πορεία. Αλλά όταν πλέκουμε στο πρώτο και τελευταίο τρίγωνο της σειράς, πάντα θα κάνετε τα βήματα που θα κάνουμε τώρα. Έχω πλέξει 5 αλυσίδες και θα αφήσω μόνο 4 πόντους από το πλεκτό. 1, 2, 3, 4. Θα βάλω το βελονάκι μου στον 5ο και θα πλέξω ένα άριχτο. Θα πλέξω τώρα 5 αλυσίδες πάλι, 1, 2, 3, 4, 5, παίρνω κλωστή και στο κενό μιας αλυσίδας που έχω ανάμεσα στα 2 τρίγωνα της προηγούμενης σειράς, θα βάλω το βελονάκι μου από κάτω και θα πλέξω 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Θα πλέξω 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Θα αφήσω 5 πόντους από το πλεκτό, 1, 2, 3, 4, 5 και θα βάλω το βελονάκι μου στον 6ο πόντο και θα πλέξω ένα άριχτο. Θα πλέξω πάλι 5 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5 και θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στο τελευταίο ποδαράκι της σειράς και θα πλέξω 3 ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. Το τελευταίο ποδαράκι της σειράς είναι πάντα οι 3 αλυσίδες. Για να μην το επαναλαμβάνω συνέχεια, το λέω τώρα και κάθε φορά που θα λέω τελευταίο ποδαράκι θα είναι οι 3 αλυσίδες. 1, στον ίδιο πόντο. 2, στον ίδιο πόντο. 3. Πλέκω 3 αλυσίδες. 1, 2, 3 και γυρνάω το πλεκτό. Τώρα επαναλαμβάνω τα βήματα της σειράς νούμερο 5. Οπότε θα βάλω το βελονάκι μέσα στο πρώτο ποδαράκι της σειράς και θα πλέξω 2 ακόμα ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. 1, στον ίδιο πόντο. 2, ένα ποδαράκι μέσα στο δεύτερο ποδαράκι. Και 3 ποδαράκια μέσα στο τρίτο ποδαράκι. 1, 2, 3. Θα πλέξω 3 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, παίρνω κλωστή και θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στο άριχτο που έπλεξα στην προηγούμενη σειρά και θα πλέξω ένα ποδαράκι.
Θα πλέξω 3 αλυσίδες πάλι, 1, 2, 3 και πάω στο επόμενο σετ με 3 ποδαράκια, όπου θα πλέξω 3 ποδαράκια στο πρώτο, 1 ποδαράκι στο δεύτερο, 3 ποδαράκια στο τρίτο. Ένα, στον ίδιο πόντο. 2, στον ίδιο πόντο. 3, ένα ποδαράκι στο δεύτερο και 3 ποδαράκια στο τρίτο πάλι. 1, 2, 3. 3 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3 και βάζω το βελονάκι με πάνω στο άριχτο που έπλεξα στην προηγούμενη σειρά και πλέκω ένα ποδαράκι. 3 αλυσίδες πάλι. Και θα πάω μέσα στο τελευταίο σετ με 3 ποδαράκια να πλέξω 3 ποδαράκια στο πρώτο, 1 στο δεύτερο, 3 στο τρίτο. Ξεκινάμε από το πρώτο ποδαράκι. 1 2 3 1 ποδαράκι στο δεύτερο και 3 ποδαράκια στο τρίτο ποδαράκι της σειράς. 1, 2, 3. Ολοκληρώσαμε τις επαναλήψεις της σειράς νούμερο 5. Πάμε τώρα να ακολουθήσουμε τις επαναλήψεις για τη σειρά νούμερο 6, όπου θα ξεκινήσω πλέκοντας 3 αλυσίδες, γυρνάω το πλεκτό και μέσα στο πρώτο ποδαράκι θα πλέξω 2 ακόμα ποδαράκια. 1, 2. Από ένα ποδαράκι στους επόμενους 5 πόντους, 1, 2, 3, 4, 5 και στο τελευταίο ποδαράκι θα πλέξω πάλι 3 ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. 1 2 3 αλυσίδα και θα περάσω απέραντι στο επόμενο τρίγωνο. Έχω πλέξει μία αλυσίδα, δεν πλέκουμε τίποτα επάνω εδώ, περνάμε απευθείας στο επόμενο τρίγωνο που θα πλέξω 3 ποδαράκια στον πρώτο πόντο, από ένα ποδαράκι στους επόμενους 5 και 3 ποδαράκια στο τελευταίο πόντο. Βάζω το βελονάκι μου στο πρώτο ποδαράκι και θα πλέξω 3 ποδαράκια. 1 2 3 Από ένα ποδαράκι στους επόμενους 5. 1 2 3 4 5, 3 ποδαράκια στον τελευταίο πόντο. 1 2 3 Πλέκω μία αλυσίδα στον αέρα και περνάω κατευθείαν απέναντι στο επόμενο τρίγωνο, όπου πάλι θα πλέξω 3 ποδαράκια στο πρώτο ποδαράκι, 1 ποδαράκι στους επόμενους 5, 3 ποδαράκια στο τελευταίο ποδαράκι της σειράς. 1 2 3 Από ένα ποδαράκι στους επόμενους 5. 1 2 3 4 5 και στο τελευταίο ποδαράκι της σειράς. 1 2 3 ποδαράκια. Ολοκληρώσαμε και αυτή τη σειρά που ήταν η έκτη σειρά και η τρίτη σειρά επαναλήψεων ουσιαστικά. Και βλέπουμε ότι ξεκινάμε με ένα ανάποδο τρίγωνο, στη συνέχεια δύο ανάποδα τρίγωνα και τώρα που μόλις ολοκληρώσαμε πάλι έχουμε 3 ανάποδα τρίγωνα.
Τώρα θα πάμε να ξεκινήσουμε να κάνουμε άλλο ένα σετ με τρίγωνα, που θα έχουμε 4 τρίγωνα δηλαδή, για να δούμε πώς πλέκουμε και τους ενδιάμεσους πόντους και να κατανοήσουμε καλύτερα το σχέδιο. Οπότε αυτή θα είναι οι τελευταίες τρεις σειρές που θα πλέξουμε μαζί. Από εκεί και πέρα συνεχίζετε μόνοι σας. Ξεκινάω πάλι πλέκοντας τρεις αλυσίδες. 1, 2, 3 και γυρνάω το πλεκτό. Τώρα κάνουμε πάλι τις επαναλήψεις της σειράς νούμερο 4. Βάζω το βελονάκι μου μέσα στο πρώτο ποδαράκι της σειράς και πλέκω 2 ακόμα ποδαράκια. Θα πλέξω 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 3, 4, 5 και θα μετρήσω 1, 2, 3, 4 πόντους και θα βάλω το βελονάκι μου στον 5ο και είπαμε ότι αυτό συμβαίνει στο πρώτο τρίγωνο μόνο. Και θα πλέξω ένα άριχτο στο πρώτο και το τελευταίο και θα εξηγήσω γιατί αναφέρω ότι και το πρώτο και το τελευταίο τρίγωνο. Όταν θα κάνουμε και το δεύτερο, όταν θα πλέξω πάνω και στο δεύτερο, θα μπορώ καλύτερα να το εξηγήσω, γι' αυτό δεν το έχω αναφέρει μέχρι τώρα. Πλέκω πάλι 5 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες και θα βάλω τώρα το βελονάκι μου στο κενό μιας αλυσίδας που είναι ανάμεσα στα δύο τρίγωνα και θα πλέξω 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Θα πλέξω 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Θα αφήσω συνολικά 5 πόντους επάνω στο τρίγωνο, 1, 2, 3, 4, 5 και θα βάλω το βελονάκι μου στον 6ο πόντο. Και θα πλέξω ένα άριχτο. Θα πλέξω πάλι 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Θα περάσω πάνω από τους επόμενους 5 πόντους και θα βάλω το βελονάκι μου πάλι κάτω από το κενό μιας αλυσίδας που είναι ανάμεσα στα δύο τρίγωνα και θα πλέξω 3 ποδαράκια. 1, 2, 3. Πλέκω πάλι 5 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5. Θα μετρήσω 1, 2, 3, 4, 5 πόντους, θα βάλω το βελονάκι μου στον έκτο και θα πλέξω ένα άριχτο. Και θα πλέξω πάλι 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5 και θα βάλω το βελονάκι μου μέσα στο τελευταίο ποδαράκι της σειράς για να πλέξω τα τελευταία 3 ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. 1, 2, 3. Τώρα λοιπόν που έχουμε περισσότερα τρίγωνα και έτσι μπορώ να το εξηγήσω καλύτερα, κάθε φορά που θα τελειώνουμε τα τρίγωνα και θα έχουμε αυτά εδώ τα κενά μιας αλυσίδας, κάθε κενό μιας αλυσίδας είναι και ένα τρίγωνο που θα ξεκινάμε όταν ξαναξεκινάμε τις επαναλήψεις από την αρχή. Οπότε μέσα σε κάθε κενό μιας αλυσίδας πάντα θα πλέκουμε τα 3 ποδαράκια. Τώρα, αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι ότι βλέπουμε εδώ στο μεσαίο τρίγωνο, εδώ που έχω πλέξει το άριχτο, είναι ουσιαστικά στον μεσαίο πόντο. Πριν από το άριχτο έχω 5 ποδαράκια και μετά από το άριχτο έχω πάλι 5 ποδαράκια στο τρίγωνο. Αντίθετα, στο πρώτο και τελευταίο τρίγωνο πάντα του πλεκτού μου, επειδή χρησιμοποιώ τον ένα πόντο από αυτό από το τρίγωνο για να ξεκινήσω και να τελειώσω τη σειρά, πριν από το άριχτο έχω μόνο 4 πόντους και μετά από το άριχτο έχω 1, 2, 3, 4, 5 πόντους. Οπότε δεν είναι ίση η πόντη και από τη μία και από την άλλη μεριά του πλεκτού. Το ίδιο ισχύει και για το τελευταίο τρίγωνο της σειράς. Πριν από το άριχτο έχω 5 πόντους και μετά από το άριχτο έχω 4, γιατί τον τελευταίο τον χρησιμοποιώ για να ξεκινήσω την νέα σειρά πάλι. Αυτό ήθελα να εξηγήσω για να μην μπερδευτούμε. Το σωστό είναι, τα σωστά ουσιαστικά θα είναι τα τρίγωνα που θα είναι ενδιάμεσα. Το πρώτο και τελευταίο τρίγωνο πάντα θα βγαίνουν με αυτόν εδώ τον τρόπο που βγαίνουν μέχρι στιγμής. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε την πέμπτη σειρά επαναλήψεων, όπου θα ξεκινήσουμε με 3 αλυσίδες και θα γυρίσω το πλεκτό μου. Θα ξεκινήσω πλέκοντας 2 ακόμα ποδαράκια μέσα στο πρώτο ποδαράκι της σειράς. 1. 2, ένα ποδαράκι στο δεύτερο
και 3 ποδαράκια στο τρίτο. 1 2 3 3 αλυσίδες στον αέρα. Παίρνω κλωστή και θα βάλω το βελονάκι μου επάνω στο άριχτο που έπλεξα στην προηγούμενη σειρά και θα πλέξω ποδαράκι. 3 αλυσίδες πάλι και πάμε στο επόμενο τρίγωνο που θα πλέξω 3 ποδαράκια στο πρώτο, 1 στο δεύτερο, 3 στο τρίτο. 1 2 3 ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο, 1 στον επόμενο και 1 2 3 στον τρίτο. 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή, βάζω το βελονάκι μου στο άριχτο που έπλεξα στην προηγούμενη σειρά και πλέκω ποδαράκι. 1, 2, 3 αλυσίδες και πλέκω πάλι 3 ποδαράκια στο πρώτο, 1 στο δεύτερο, 3 στο τρίτο. 1 2 3 1 στο δεύτερο και 1 2 3 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή και βάζω το βελονάκι πάνω στο άριχτο της προηγούμενης σειράς και πλέκω ποδαράκι. 3 αλυσίδες πάλι, 1, 2, 3 και ολοκληρώνω τη σειρά πλέκοντας 3 ποδαράκια στο πρώτο, 1 στο δεύτερο, 3 στο τρίτο. 1 2 3 ποδαράκια στο πρώτο, 1 στο δεύτερο και 3 στο τελευταίο πάλι. 1 2 3 Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τις επαναλήψεις για την σειρά νούμερο 6 για να ολοκληρώσουμε και αυτά τα τρίγωνα. Πλέκω 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, γυρνάω το πλεκτό. Ξεκινάω πλέκοντας 2 ποδαράκια μέσα στον πρώτο πόντο. 1 2 Από ένα ποδαράκι στους επόμενους 5. 1 2 3 4 5 και 3 ποδαράκια στο τελευταίο ποδαράκι. 1 2 3 Πλέκω μία αλυσίδα στον αέρα και πάω αμέσως στο επόμενο τρίγωνο πλέκοντας 3 ποδαράκια στον πρώτο πόντο. 1 2 3 Από ένα ποδαράκι στους επόμενους 5. 1 2 3 4 5 και 3 ποδαράκια στο τελευταίο. 1 2 3 Μία αλυσίδα στον αέρα πάλι. Πάμε απέναντι στο επόμενο τρίγωνο πλέκοντας 3 ποδαράκια στο πρώτο ποδαράκι. 1 2 3 Από 1 στους επόμενους 5 πόντους. 1 2 3 4 5 και 3 ποδαράκια στο τελευταίο. 1 2
3. Αλυσίδα στον αέρα. Πάμε στο τελευταίο τρίγωνο της σειράς, ξεκινώντας από το πρώτο ποδαράκι και πλέκουμε 3 ποδαράκια μέσα στον ίδιο πόντο. 1. 2. 3. Από ένα ποδαράκι στους επόμενους 5. 1. 2. 3. 4. 5 και 3 ποδαράκια στο τελευταίο ποδαράκι της σειράς. 1. 2. 3. Ολοκληρώθηκαν και αυτές οι επαναλήψεις από την σειρά 4 μέχρι τη σειρά νούμερο 6. Και ξεκινήσαμε με ένα τρίγωνο στο πρώτο σετ, 2 τρίγωνα, 3 τρίγωνα και τώρα που ολοκληρώσαμε πάλι τις επαναλήψεις έχουμε 4 τρίγωνα. Τώρα από εδώ και πέρα πλέκουμε εκτός βίντεο για το σάλι. Εγώ θα σταματήσω εδώ, δεν θα δείξω ολόκληρο σάλι, θα δούμε αυτό εδώ το δειγματάκι μόνο. Και τώρα ξεκινώντας πάλι τις επαναλήψεις από την σειρά νούμερο 4 θα έχω 1, 2, 3, 4, 5 τρίγωνα. Οπότε πλέκουμε πάντα ένα στην αρχή, ένα στο τέλος και κάτω από κάθε κενό μιας αλυσίδας που πλέκουμε ανάμεσα σε κάθε τρίγωνο που ολοκληρώνουμε, πάντα ξεκινάει εκεί και ένα νέο τρίγωνο. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας, μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή και αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε, μην ξεχνάτε να κάνετε like και να γράφετε και ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Και πάλι σας ευχαριστώ, γεια σας!